Γεια σας! Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο τι έφαγα μέσα στην ημέρα. Ξεκινάμε με πρωινό που είναι γρανόλα. Τι είναι ουσιαστικά? Είναι μπουκίτσες βρώμης, οι οποίες είναι πολύ γλυκές, έχουν ζάχαρη καρύδας και σοκολάτα. Και είναι ένα πρωινό πάρα πολύ εύκολο, σαν σνακ, θρεπτικό, υγιεινό, χορταστικό και σου δίνει full ενέργεια. Τα συγκεκριμένα τα βρήκα στον ΑΒ και τα είχε και σε άλλες γεύσεις. Προχωράμε στο μεσημεριανό μου, πέτουρα, μικρόκο μανιτάρι και τσουκνίδα. Θα τα συνοδεύσω με αποξηραμένα μανιτάρια αλίμονο και φυσικά θα τα μαγειρέψω με ελαιόλαδο. Θα βάλω μέσα και λίγο ελάχιστο ελαιόλαδο με μυρωδιά τρούφας, έτσι για το πιο έντονο εφέ του μανιταριού. Και ξεκινάω ως εξής, βράζω νερό μαζί με αλάτι και τα δύο λάδια μου. Προσθέτω τα μανιτάρια τα αποξηραμένα για να φουσκώσουν και να μαγειρευτούν. Και αφού βράσει το νερό, μετά από λίγο προσθέτω και τα πέτουρα που εγώ τα λέω και χυλοπίτες. Ανακατεύω και αφήνω να βράσουν για 5 με 7 λεπτά, δεν κρατάω το νερό και σερβίρω με φέτα που του πάει πάρα πολύ. Πολύ εύκολο, πολύ γρήγορο φαγητό, πολύ χορταστικό, πολύ νόστιμο και ειδικά μας αρέσει το μανιτάρι, μπορείτε να φτιάξετε εύκολα κάτι τέτοιο. Από πάνω έχω βάλει λίγο πιπέρι και λίγη ρίγανη. Τώρα το σνακ μου ήταν ρεβανί που έφερε η γιαγιά από το χωριό. Φυσικά και δεν το έφαγα όλο, απλώς δεν ήθελα να βάλω ένα μικρό κομματάκι και να φαίνεται άδειο το πιάτο. Αλλά ναι, ρεβανί λοιπόν. Και πάμε και στο βραδινό, το οποίο το γύρισα βίντεο την επόμενη μέρα γιατί ξεχάστηκα να το τραβήξω όταν έπρεπε, γι' αυτό και μέρα στο βίντεο. Έχουμε λοιπόν έτοιμη σαλατούλα, την οποία θα τη συνοδεύσω με ένα dressing που θα έχει ελαιόλαδο, κρέμα βαλσάμικο. Θα βάλω μέσα και λίγο λάδι τρούφας γιατί του πάει, αλλά πολύ λίγο. Και μια καυτερή σος πιπεριάς που δίνει ένα kick παραπάνω. Και εννοείται το μέλι. Αφού έχω βάλει το dressing μου, θα τρίψω από πάνω και λίγο κεφαλοτήρι, επίσης πεσκέση από το χωριό. Και φυσικά λίγο αλάτι στο τέλος και η σαλάτα μου είναι έτοιμη. Αυτό είχα φάει το προηγούμενο βράδυ από αυτό το γύρισμα που βλέπετε. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια!